Είμαστε στο Motorrad και θα κάνουμε μια παρουσίαση μιας πολύ καλής και προσιτής λύσης για την βόλτα μας. Μιλάμε για το Rebel Horn Blast, ένα κοντό μπουφάν 100% αδιάβροχο, το οποίο έχει αδιάβροχη μεμβράνη, δεν έχει θερμική. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν αποτελεί κάποιο πρόβλημα, καθώς μπορεί ο καθένας να βάλει από μέσα όποια θερμική επένδυση layer θέλει και να το κάνει δικό του όλες τις εποχές. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Γενικότερα είναι κατασκευασμένο από polyester 450D, το οποίο μας το κάνει αρκετά ελαφρύ και ωραία πέφτει έτσι πάνω μας. Βλέποντάς το από πάνω προς τα κάτω, βλέπουμε στο λαιμό αυτό εδώ το πολύ μικρό αλλά αρκετά σημαντικό υλικό νεοπρέν, το οποίο είναι πολύ φιλικό στο λαιμό μας. Συνεχίζουμε προς τα κάτω, ένα απλό κλείσιμο για το φερμουάρ για να μην μας ενοχλεί. Όπως πηγαίνουμε από πάνω προς τα κάτω, βλέπουμε τσέπες αριστερά και δεξιά. Στην ουσία απλές τσέπες οι οποίες δεν είναι πολύ μεγάλες, αλλά οριακά θα χωρέσουν κάποιο μεγάλο σύγχρονο κινητό. Ενώ παράλληλα στο κάτω μέρος υπάρχει αυτό το υλικό, το οποίο θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να μην γρατζουνίσουμε καθόλου τον ντεπόζιτό μας αν έρθουμε σε επαφή. Πάμε να δούμε λίγο τον τομέα της εργονομίας τι υπάρχει. Στα μανίκια υπάρχουν ρυθμιστές στο μπράτσο, χοντρικά κάτω από τον αγκώνα περίπου στον πύχη και χαμηλά, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά το γάντι να φοριέται από πάνω ή μέσα από τον μπουφάν. Εδώ υπάρχει και ένα φερμουάρ το οποίο μπορεί να ανοίξει για να γίνει πολύ μεγαλύτερη η είσοδος. Ενώ συνεχίζουμε στο κομμάτι της εργονομίας, υπάρχει αυτό το scratch, το οποίο μπορούμε να σφίξουμε ή να χαλαρώσουμε το μπουφάν. Εδώ μας δίνει τη ευκαιρία να δούμε παράλληλα τη διαφορά μήκους που υπάρχει από το μπροστά μέρος στο πίσω μέρος, όπου το πίσω μέρος είναι περίπου μία παλάμη πιο μακρύ, κάνοντάς το ιδανικό για να καλύψουμε τη μέση μας, ειδικά αν οδηγούμε κάτι λίγο πιο σπορ. Συνεχίζουμε τώρα στο κομμάτι των αεραγωγών. Παρά το χαμηλό της τιμής του, το μπουφάν έχει και αερισμούς και είναι προς τιμή της Rebelhorn που έχει κάνει αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει αερισμός ψηλά στο στήθος, έτσι ώστε αν τυχόν οδηγούμε κάποια on-off μοτοσυκλέτα, ο αέρας που κόβει, ο αέρας που έρχεται πάνω από τη ζελατίνα να μας έρχεται εδώ. Ενώ παράλληλα, μαζί με το φερμουάρ ανοίγματος όπως λέμε εδώ, αν το φερμουάρ που είναι διπλό το κάνουμε από πάνω προς τα κάτω, έχουμε τη δυνατότητα να μπει αέρας εδώ. Άρα έχουμε εισρωή αέρα από χαμηλά, εισρωή αέρα από ψηλά και όλα αυτά που καταλήγουν στο πίσω μέρος, όπου υπάρχει κι άλλη εκροή αέρα στα δύο σημεία. Πηγαίνοντας προς το πίσω μέρος που ήδη έχουμε γυρίσει, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχουν σε πάρα πολλές μεριές ανακλαστικά, δίνοντάς μας έτσι μερικούς πόντους στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα έτσι όπως βλέπουμε από πίσω το μπουφάν παρατηρούμε τα ελαστομερή κομμάτια εδώ πίσω στην πλάτη αλλά και στο πίσω μέρος του αγκώνα, που θα κάνουν τον μπουφάν να κάτσει πιο καλά στο σώμα μας. Τέλος, προς τα κάτω, μια πολύ έξυπνη κίνηση από τη Rebelhorn είναι αυτό εδώ το φερμουάρ, το οποίο υπάρχει μια τσέπη η οποία είναι όλη αυτή, είναι 100% αδιάβροχη και φτάνει έως εδώ που δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Άρα επιπλέον χώρος αποθήκευσης στο μπουφάν. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το εσωτερικό, ανοίγουμε σιγά σιγά, βλέπουμε ότι από μέσα υπάρχει η αδιάβροχη μεμβράνη, άρα οποιοδήποτε νερό πιθανώς να περάσει από το εξωτερικό ύφασμα που είναι και φυσιολογικό, αν δεν σταματήσει εδώ και συνεχίσει, θα σταματήσει εδώ. Η αδιάβροχη μεμβράνη λοιπόν από εδώ ανοίγει με τα scratch, στη συνέχεια ανοίγουμε το δεύτερο φερμουάρ και πηγαίνουμε στη μέσα πλευρά. Πριν κατεβάσουμε το μπουφάν για να το δείξουμε, εδώ υπάρχει μια τσεπούλα στα αριστερά, η οποία όμως είναι αρκετά μικρή και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει κάποιο κινητό. Θα βγάλουμε το μπουφάν, το φέρουμε στον πάγκο μας εδώ για να δείξουμε τι συμβαίνει από μέσα. Στην ουσία για να δείξουμε την αδιάβροχη μεμβράνη η οποία είναι αυτή εδώ. Άρα η οποία βέβαια και αφαιρείται από ένα περιμετρικό φερμουάρ που υπάρχει. Εδώ, όλο πηγαίνει γύρω γύρω. Τώρα, όταν βγει η αδιάβροχη επένδυση, παρατηρούμε μια τεράστια τσέπη στα αριστερά, παίρνει το αίμα τους πίσω από αυτήν την πολύ μικρή που υπάρχει και μια αναμονή εδώ με ένα φερμοαράκι όλο αυτό το κομμάτι και πάλι οριακά παίρνει ένα πορτοφόλι ή ένα σύγχρονο μεγάλο κινητό. Το κίτρινο διχτάκι μας υποδηλώνει την ύπαρξη της αναμονής για κάποιο προστατευτικό πλάτης, με το οποίο επίσης μπορούμε να βάλουμε και πωλείται χωριστά. Ενώ πηγαίνοντας προς τα κάτω βλέπουμε το περιμετρικό, μακρύ περιμετρικό φερμουάρ στην ουσία και ένα κοντό επίσης. Το μόνο κακό εδώ είναι το γεγονός ότι δεν μας δίνει το υπόλοιπο
κομμάτι, προκειμένου αν δεν έχουμε κάποιο συμβατό παντελόνι να μπορέσουμε να το ράψουμε. Παρ' όλα αυτά, για την τιμή που έχει, όπως είπαμε, είναι εξαιρετικό. Στο τελείωμά του προς τα κάτω, παρατηρούμε τις τρυπούλες που υπάρχουν, προκειμένου να βγαίνει η οποιαδήποτε υγρασία έχει δημιουργηθεί από τη διαφορά θερμοκρασίας του περιβάλλοντος με τη θερμοκρασία που έχουμε εμείς μέσα από τον μπουφάν, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό την αίσθηση της υγρασίας και πιθανώς βροχής που είναι αναλυθής. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό το μπουφάν τιμολογείται πάρα πολύ κοντά στα 100 μόλις ευρώ, με προστασία και αδιάβροχη μεμβράνη. Είναι μια εντυπωσιακά καλή πρόταση για αυτόν που θέλει κάτι σούπερ οικονομικό, αλλά παράλληλα σταθερό στην απόδοσή του. Μεγεθολόγιο αυτή τη στιγμή από small μέχρι 3 extra large. Το μπουφάν έχει λίγο στενή φόρμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν είστε μεταξύ των δύο μεγεθών, καλό είναι να επιλέξετε το μεγαλύτερο. Θα χαρούμε όπως πάντα να σας δούμε από κοντά προκειμένου να το δοκιμάσετε, γιατί είναι μια πολύ ωραία επιλογή. Ενώ για όσους είστε μακριά, οποιασδήποτε απορίες μπορούν να λυθούν στέλνοντας ένα email στο info@papakimotoride.eu.